Νέα καθυστέρηση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της πολύπαθης εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Αυτά πρέπει προηγουμένως να ανάψει το πράσινο φως από το ελεκτικό συνέδριο και τότε το έργο να περάσει στην επόμενη φάση που είναι η κατασκευαστική. Έτσι τώρα το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ελπίζει ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν τέλος του έτους με αρχές του 2019, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το 2022. Λοιπόν, μιλάμε για έναν δρόμο που η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον σε φάση της διεργασίας για την έναρξή του μέσα στο καλοκαίρι. Με λίγα λόγια, τόσο ο κύριος Πίλτζης όσο και ο Πρωθυπουργός μας είχαν διαμηνήσει κατηγορηματικά, είχαν επισημάνει και είχαν δεσμευτεί ότι μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού θα ξεκινήσουν τα έργα. Θα δούμε δηλαδή μπουλντόζες στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Φυσικά τώρα το Υπουργείο μας παραπέμπει, προσέξτε, για το τέλος του 2018 ή για τις αρχές του 2019. Αιτία, Θέμη, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι πρέπει οι υπογραφείς αυτές συμβάσεις να περάσουν προσκύρωση από το ελεκτικό συνέδριο και ακολούθως να επικυρωθούν από τη Βουλή των Ηλίων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα μακρύ δρόμο ακόμα που έχουμε να διανύσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην έναρξη των εργασιών. Μιλάμε για ένα πολύπαθο έργο το οποίο είναι της τάξης, ως προϋπολογισμό εννοώ, των 293 εκατομμυρίων ευρώ. Καλύπτεται από ευρωπαϊκούς πόρους, είναι ενταγμένο στο 2014-2020 και πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2022. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι κλιματικές ευθύνες και αν με επιτρέπετε και ένα πολιτικό σχόλιο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αυτό το έργο ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε η δημοπράτηση του έργου που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ψάμαρα. Σταμάτησε λοιπόν αυτή η δημοπράτηση, ακυρώθηκε αυτή η δημοπράτηση από την παρούσα κυβέρνηση με τη δικαιολογία ότι πρέπει να κατατμηθεί το έργο σε περισσότερες της μίας εργολαβίων, έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα πρόσβασης και επιμερισμού του έργου πολλοί εργολάβοι.